Εκεί υπήρχε μια διαφοροποίηση του καθηγητή μας από την υπόλοιπη συμβουλευτική επιστημονική ομάδα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα κύριε Καραγιάννη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και σε εσάς. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Ανανεωμένος σας βρίσκω, έχουμε να τα πούμε καιρό, άρα μπορώ να κάνω εκτίμηση και χαίρομαι ιδιαίτερα που τα κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, πέστε μου λιγάκι, τελικά έχουμε απόφαση που λέει ότι άτομα άνω των 60 ετών πάμε για τρίτη δόση. Ναι, αυτή ήταν η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά το αίτημα του Υπουργού να πάρει εισηγήσεις από εμάς. Εγώ διαφοροποιήθηκα κάπως από τους υπόλοιπους, διότι ήθελα να υπάρξει έτσι ένα πιο εύρωστο δίχως ανοσίας έναντι του ιού για να μας προφυλάξει κατά τους χειμερινούς μήνες. Βασιζόμενος φυσικά στην εισήγησή μου πάνω σε δεδομένα και από τις εταιρείες τις ίδιες που παράγουν τα εμβόλια, αλλά επίσης και από πολλές μελέτες που δεικνύουν ότι η ανοσία πέφτει 3 με 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση, όχι μόνο σε αυτούς ναι. που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και κυρίως στους άνοσο κατασταλμένους, αλλά και σε απόλυτα υγιείς ανθρώπους. Θεωρώ ότι η απόφαση του Υπουργικού δεν είναι γραμμένη σε πέτρα. Εάν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση των δεδομένων, είμαι σίγουρος ότι θα πέσει ακόμα πιο κάτω. Τώρα η άλλη πλευρά που πέρασε και η θέση της, ότι πάνω από τα 60, από ό,τι θυμάμαι, έχει στηριχθεί στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα όσον αφορά αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, υπάρχουν μελέτες ακόμα και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Θεσσαλονίκης που δεικνύουν πράγματι ότι με την πάροδο του χρόνου τα αντισώματα πέφτουν. Φυσικά οι ομάδες αυτές, καθώς επίσης και άλλες, σε άλλες χώρες, έχουν δείξει ότι παρόλο το ότι πέφτουν τα αντισώματα, εξακολουθούν να υπάρχουν εξουδετερωτικά αντισώματα. Ναι. Είναι αυτόν που δεν γνωρίζουμε, δηλαδή τι ποσοστό των αντισωμάτων που παράγονται σε έναν άνθρωπο μετά τον εμβολιασμό είναι αυτά τα απόλυτα αναγκαία εξουδετερωτικά αντισώματα που παρεμποδίζουν την πρόσθεση του ιού στα κύτταρά μας. Mm-hmm. Είναι αυτόν που δεν ξέρουμε και ίσως είναι εδώ που υπάρχει μια επιφύλαξη από όλους ότι ναι, μπορεί οτιδήποτε ποσότητα αντισωμάτων υπάρχει εκεί να είναι αρκετή. Τώρα, τι ισχύει κύριε καθηγητά με το συνδυασμό των εμβολίων? Από πρόσφατη μελέτη, πολύ πιο πρόσφατη μελέτη και από τα Ινστιτούτα Ιατρικής των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έχουν κάνει διάφορους συνδυασμούς, εκτός από των ευρωπαϊκών χώρων που φαίνεται ότι οι συνδυασμοί δουλεύουν πολύ καλά, οι αμερικάνικες μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει μία δραματική αύξηση των αντισωμάτων όταν κάποιος χρησιμοποιεί ετερόλογα εμβόλια, δηλαδή εμβόλια δύο διαφορετικών τεχνολογιών. Στον ευρωπαϊκών χώρων είχαν γίνει συνδυασμοί AstraZeneca με Pfizer και αντιθέτως, ενώ στην Αμερική έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα διοδοτημένα εμβόλια εκτός από το AstraZeneca, το οποίο ποτέ δεν πήρε έγκριση στην Αμερική. Ναι. Τώρα, επειδή όλο αυτό το διάστημα και δικαίως βέβαια πιστεύω, είχε δοθεί έμφαση στα εμβόλια, δηλαδή να φτιαχτούν εμβόλια, να δράσουν άμεσα κτλ. Με τα φάρμακα τι γίνεται? Έχουμε κάποια νεότερα όσον αφορά τα φάρμακα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν την πανδημία, τον ιό? Ναι, ήδη η Merck, μια άλλη εταιρεία, η οποία έχει παράξει φάρμακων, αντιοικών φάρμακων, έχει αποταθεί για έκτακτη έγκριση στην FDA και υπολογίζουν ότι στον επόμενο ένα μήνα περίπου, πιθανόν προς το τέλος του Νιόβρη, θα πάρει έγκριση. Πρέπει να πούμε ότι τα φάρμακα αυτά δεν είναι για πρόληψη. Είναι για θεραπεία για κάποιον που έχει ήδη μολυνθεί από τον ιό. Επομένως,
θα είναι συμπληρωματικά για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και ελπίζουμε ότι τα φάρμακα αυτά θα αποτρέψουν τις βαριές νοσηλίες, τις διασωληνώσεις και πολύ περισσότερον τους θανάτους. Πρέπει να πούμε ότι εκτός από τα ενδυϊκά φάρμακα υπάρχουν και τα μονοκλονικά αντισώματα τα οποία παράγονται σε εργαστήρια και τα οποία όμως είναι και πιο δαπανηρές θεραπείες και αυτά τα σκευάσματα μάλλον θα χρησιμοποιηθούν σε άτομα τα οποία είναι απόλυτα αναγκαία να χρησιμοποιηθούν. Ναι, πέστε μου κάτι τώρα, επειδή βλέπουμε εδώ στην Κύπρο, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι έχουν πέσει οι αριθμοί των θετικών περιστατικών και κάτω από το 100, σε διψήφιους αριθμούς έχουμε φτάσει. Αυτό τι σημαίνει, τι μήνυμα στέλνει αυτή η εξέλιξη, ότι φτάνουμε προς το τέλος της πανδημίας, ότι κάνουμε καλή διαχείριση εμείς, ότι τηρούμε τα μέτρα προστασίας κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένας συνδυασμός της υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης που έχουμε στην Κύπρο πλέον από τα 40 έτη και πάνω. Όλες αυτές οι ηλικιακές ομάδες έχουμε ξεπεράσει το 75 με 80% της ηλικιακής ομάδας που έχριζε να εμβολιαστεί. Εκεί που υστερούμε είναι στα παιδιά από 12 χρόνων μέχρι 18 και στην ηλικιακή ομάδα από 20 μέχρι 29. Εκεί χρειάζεται να γίνει λίγο περισσότερη δουλειά. Πρέπει να πούμε ότι είναι εδώ που έγκυται η ανησυχία, δηλαδή στη διακίνηση του ιού σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες όπου περίπου το 1/3 είναι θωρακισμένοι, επομένως ο ένας στους τρεις είναι προστατευμένος, οι δύο είναι πιθανόν να μολυνθούν εάν υπάρξει ευρεία διάδοση του ιού και φυσικά τα παιδιά κάτω από 12 έτη. Ναι. Επίσης σημαντικό είναι η τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας και των πρωτοκόλων στους χώρους εργασίας. Εάν τα τηρήσουμε αυτά, θα αποφύγουμε αυτή την πανδημία των ανεμβολίαστων για την οποία όλοι μιλούν ή μάλλον το πανδημικό κύμα σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων και παιδιών. Και ελπίζω ότι εμείς θα τα πάμε καλά. Λόγω του ότι και ο καιρός μας θα είναι βοηθητικός, εξακολουθεί να είναι βοηθητικός, ελπίζουμε να συνεχίσει να είναι έτσι και να αποφύγουμε τα χειρότερα. Βλέπουμε φυσικά, τώρα και κάποια στοιχεία από το ECDC όσον αφορά την πανδημία. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραγιάννη. Επειδή φαίνεται πως η πανδημία, ο ιός ήρθε για να μείνει στην Κύπρο. Όχι μόνο στην Κύπρο, γενικότερα. Έτσι θα πρέπει να προσαρμόσουμε την καθημερινότητά μας και σε κατοπινά στάδια. Με τη μάσκα βλέπετε, μάλλον με το safe pass βλέπετε να το έχουμε για πολύ ακόμα στη ζωή μας? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το safe pass είναι αναγκαίο τουλάχιστον για τους χειμερινούς μήνες. Θα υπάρξει επαναξιολόγηση της κατάστασης. Φαντάζομαι μετά το τέλος του Φεβράρι, ανάλογα με την επιδημιολογική μας εικόνα, τις εμπειρίες από άλλες χώρες οι οποίες έχουν πετάξει και τις μάσκες και τα περιοριστικά μέτρα και πρόκειται να μπουν στους χειμερινούς μήνες, θα δούμε τι θα συμβεί σε αυτές τις χώρες και αναλόγως θα πράξουμε και εμείς. Νομίζω ότι είναι πρόωρο να μιλάμε για χαλάρωση μέτρων μεταξύ των οποίων και η αφαίρεση της μάσκας. Άρα η μάσκα θα μας μείνει. Μάλιστα. Κοιτάξτε, λόγω του ότι θα μας έρθει και η γρήπη αργά ή γρήγορα, νομίζω η χρήση της μάσκας θα περιορίσει αισθητά και τις αναπνευστικές λοιμώξεις. Yes. Άρα επιστροφή στην κανονικότητα πότε? Μπορώ να κάνω μια ασφαλή πρόβλεψη πότε θα έχουμε μια επιστροφή στην κανονικότητα? Δεν ξέρω αν θα είναι όπως ήταν η ζωή μας παλιά, αλλά σε μια κανονικότητα, εν πάση περιπτώσει, πιο κοντά στη δική μας καθημερινότητα. Αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Το μεγάλο ερώτημα είναι πότε. Θεωρώ ότι εάν όλα πάνε καλά, την άνοιξη ίσως να είμαστε πιο ξένιαστοί. Μάλιστα. Και να κάνουμε καμιά διακοπή, έτσι, διακοπούλες με ασφάλεια. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο για να ξεκουραστούμε κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγιάννη, για ακόμη μια φορά. Παρακαλώ. Εύχομαι καλή